υπό τις αποδοκιμασίες πολιτών που αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για τον 62χρονο βασανιστή. Ο κατηγορούμενος πήρε το μεσημέρι το δρόμο για τη φυλακή μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να προφυλακιστεί. Νωρίτερα και για περίπου 2 ώρες, καλούμενος να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε ο ανακριτής, ο 62χρονος αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τον άγριο βασανισμό και τον παρολίγο θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης σύζυγου του. Φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματά της δεν είναι άλλο από εκδορές που έγιναν, γιατί την έσυρε 2 φορές στο μπάνιο και της έριξε νερό για να ξυπνήσει επειδή είχε πάρει τα υπνοτικά. Η γυναίκα του είχε πάρει τα φάρμακα και δεν ήταν καλά και την ετράβηξε και την πήγε 2 φορές στην πανιέρα με το ζεστό νερό και τα λοιπά. Και πιθανόν οι διάφορες εκδορές που δημιουργήθηκαν ήταν επειδή με τον τρόπο που την ετράβηξε την πήγε αυτό. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εκτός από τη συγκλονιστική κατάθεση της 56χρονης, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, περιλαμβάνονται οι καταθέσεις γειτόνων και κατοίκων του Ζαρού, που έσπευσαν να επιβεβαιώσουν στις αστυνομικές αρχές τη συστηματική και άγρια κακοποίηση της άτυχης Ελένης. Ο ίδιος καταθέτοντας τις απέδωσε σε σκοπιμότητες. Το αρνήθηκε αυτό το πράγμα και είπε ότι είχε προηγούμενα με αυτούς, με κάποιους που είχε προηγούμενα. Και τα αιτιολόγησε δηλαδή. Όπως αναφέρει ο συνηγορός του, αναμένεται να υποβληθεί άμεσα αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ζητήσαμε ψυχιατρική εκτίμηση, διότι έχουμε ενδείξει ότι είχε δεχτεί και κάποια θεραπεία από ψυχίατρους, την ακολούθησε για κάποια διαστήματα, από εκεί μετά είναι αντιπολική διαταραχή αυτό το οποίο είπα. Τα παιδιά της οικογένειας αναμένεται να φτάσουν την Κυριακή από τη Γερμανία και θα κληθούν να δώσουν στοιχεία για ό,τι γνωρίζουν για την κακοποίηση της άτυχης γυναίκας όσο διάστημα έμεναν στη Γερμανία, καθώς και το ανελάμβανε κάποια αγωγή ο 62χρονος κατηγορούμενος.